Νομίζω ότι η Κύπρος έχει πάρα πολλά να προσφέρει στους συνεδρούς για τα διάφορα συνέδρια και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις που τους φέρνουμε εδώ στην Κύπρο. Έχουμε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, έχουμε τόσο πολλά αρχαία να δουν, να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τις διάφορες φάσεις, στάδια που περάσαμε, τα απομεινάρια των πολιτισμών αυτών που έχουν καθορίσει την αίσθηση της Κύπρου, αλλά και οι ζωντανοί πολιτισμοί που υπάρχουν, οι διάφορες πολιτιστικές ομάδες που είναι παρούσες, τους βλέπεις γυρνώντας στην Κύπρο. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για την πρόθεση της Κύπρου. Εδώ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για παράδειγμα, κάνουμε πάρα πολλά συνέδρια, συμπόσια, που αφορούν διάφορους κλάδους που προσφέρουμε, διάφορα προβλήματα, είτε αυτά είναι κοινωνικά προβλήματα, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά. Μπορώ να πω ότι κάθε μήνα έχουμε 3-4 σημαντικά τέτοια συνέδρια, ή παρόμοιες εκδηλώσεις, διαλέξεις, μεγάλους κύκλους. Συνήθως είναι οι συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, αλλά πολλές φορές είναι και παγκόσμια. Τελευταία, για παράδειγμα, είχαμε ένα παγκόσμιο συνέδριο για την παραδοσιακή μουσική. Πριν λίγο καιρό είχαμε κάτι άλλο για την μουσική της Μεσογείου. Είχαμε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο για τις πολιτικές επιστήμες. Οπότε πολύ συχνά, σαν μέρος του τι κάνουμε, σαν μέρος της ταυτότητας του Πανεπιστημίου, είναι και αυτή η προσπάθεια να φέρουμε μαζί ανθρώπους που μελετούν διάφορα θέματα, που είναι ειδικοί, ερευνούν συγκεκριμένους τομείς, για να ανταλλάξουν απόψεις, να ακούσουν νέες εξελίξεις στον τομέα τους. Και βέβαια, ως μέρος της εμπειρίας αυτής, είναι και η ξενάγηση σε διάφορα μέρη της Κύπρου, η συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να γνωρίσουν λίγο, να πάρουν μια γεύση του τόπου αυτού, που είναι πανέμορφος και πάντοτε το αποτέλεσμα είναι ότι μένουν ενθουσιασμένοι όλοι οι σύνεδροι. Συνεχώς προγραμματίζουμε νέα θέματα. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο οργανώνουμε αρκετά θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Τόσο από την πλευρά του τι γίνεται, τις ποσότητες που μπορούμε να δούμε, τι είδος, τι ευκαιρίες μπορούν να δημιουργηθούν για την Κύπρο κλπ. Αλλά και την γεωπολιτική. Τι συμβαίνει, πώς μπορούν οι πολιτικές εξελίξεις να επηρεάσουν το τι συμβαίνει. Ένας άλλος τομέας που μας ενδιαφέρει πολύ είναι η οικονομία. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα με την ύφεση, την ανεργία. Ξεκίνησε στην Αμερική, αλλά επηρέασε δραματικά και την Ευρώπη, την Ελλάδα, τώρα την Κύπρο, τις αντιδράσεις των πολιτών και τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για τις κατευθύνσεις που μπορούν να πάρουν κυρίως οι ευρωπαϊκές πολιτείες στα επόμενα χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και για την κοινωνία στο σύνολο, αλλά και εμείς σαν Πανεπιστήμιο μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα από ερευνητική σκοπιάς. Γι' αυτό προγραμματίζουμε ήδη μια σειρά από συνέδρια και μικρά και μεγάλα στους τομείς αυτούς.